Κοιτάξτε να δείτε, επειδή η υποκρισία περισσεύει και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ και όλα στα κόμματα του ευρωενωσιακού τόξου, να πούμε τα πράγματα όπως έχουν. Ευθύνονται το ίδιο διαχρονικά για την κατάσταση την οποία βιώνει σήμερα ο λαός. Και ξέρετε, η ακρίβεια, οι ανατιμήσεις δεν ήρθαν ουρανοκατέβατες. Οι μεγάλες δηλαδή αυξήσεις στο ρεύμα, οι εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά που πνίγονται από διακανονισμούς και χιλιάδες οικογένειες που ζουν χωρίς ρεύμα, είναι το αποτέλεσμα της απελευθέρωσης στην ενέργεια, στην οποία συμφωνούν απολύτως και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Άρα δεν είναι ως αποτέλεσμα κάποιων λάθων χειρισμών, δεν είναι ως αποτέλεσμα της πανδημίας ή της Ουκρανίας που φυσικά επιτάχυνε αυτή τη διαδικασία, είναι το αποτέλεσμα της ίδιας της καπιταλιστικής ανάπτυξης για την οποία πίνουν νερό αυτά τα κόμματα. Δεν πρέπει να μας πούν ότι το χτύπημα στους μισθούς το έφεραν οι νόμοι Βρούτση Αχτσιόγλου? Δεν πρέπει να μας πούν ότι ο νόμος Χατζηδάκη με το βασικό μισθό που φτάνει στα επίπεδα του 2008, με τις ανατιμήσεις στα καύσιμα, με τον ΦΠΑ, με τον ΕΦΙΑ, με την ανεργία, με τον πληθωρισμό να καλπάζει πάνω από τα 10%, η εμπορευματοποίηση στην παιδεία, στην υγεία, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα πιανού, ποιας πολιτικής? Δεν είναι το αποτέλεσμα της δικής τους πολιτικής? Και εδώ βλέπουμε ότι αρνείται η κυβέρνηση πεισματικά να ικανοποιήσει βασικά αιτήματα ανακούφισης του λαού. Και το ΚΚΕ είχε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση νόμου πρόσφατα, πολύ συγκεκριμένη, που λέει να καταργηθεί εδώ και τώρα η ρήτρα αναπροσαρμογής. Να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας στα χαράτσια ειδικού τέλους για τη μείωση εκπομπών αερίων ρήπων. Ειδικοί φορεί κατανάλωσης. Ο ΦΠΑ. Τι έχουν να πούνε για όλα αυτά τα ζητήματα? Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι αντιβαίνει στα ιερά και στα όσια της ελεύθερης αγοράς και δεν πρέπει να υπάρξει δημοσιονομικός εκτροχιασμός. Ο Δε ΣΥΡΙΖΑ πέταξε την μπάλα στην κερκίδα, παραπέμποντας τη λύση για τη ρήτρα αναπροσαρμογής στα δικαστήρια. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Οι εργαζόμενοι λοιπόν δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από αυτές τις πολιτικές, από τη στρατηγική δηλαδή της απελευθέρωσης και της ενέργειας των ιδιωτικοποιήσεων, της ανάπτυξης δηλαδή των λίγων σε βάρος των πολλών. Άρα λοιπόν η οργή του λαού πρέπει να γίνει πραγματική, μα πραγματική δύναμη. Και σε αυτό το σημείο η σημερινή μέρα είναι πραγματικά ελπιδοφόρα, διότι η πασπουδαστική στα πανεπιστήμια πραγματικά σάρωσε με ελεύθερη πτώση της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, της Δάπνου του Φουκού, στα πανεπιστήμια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρώτη δύναμη που στέλνει μήνυμα ελπίδας. Ελπίδα στην νεολαία. Γιατί θα πρέπει να δώσουν τη μάχη μέσα στα πανεπιστήμια για να βγει έξω η επιχειρηματικότητα για δωρεάν σπουδές με επαρκή κρατική χρηματοδότηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Και επιτρέψτε μου, κύριε Κοταρίδη και κύριε Πιταρά, επειδή σας άκουσα λίγο πιο πρωί σε σχέση με τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών, ότι κάθε παράταξη δίνει τα δικά της. Έτσι, δεν γίνεται. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα είπατε. Αυτά τα λέει η Δάπνου του Φουκού. Δεν τα λέει κανένας άλλος και σας το λέω διότι τα αποτελέσματα είναι με βάση τα πρακτικά των εφορευτικών επιτροπών που τα έχουν υπογράψει όλες ανεξαιρέτως οι παρατάξεις. Η Δάπνου του Φουκού σταμάτησε να δίνει αποτελέσματα στους πρώτους 70 συλλόγους. Από καμία άλλη παράταξη δεν αφισβητούνται τα εκλογικά αποτελέσματα. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν και η Δάπνου του Φουκού από τα 40 που είχε στα πανεπιστήμια έπεσε στα 20. Λοιπόν, ελεύθερη πτώση. Ντρεμποτσακίστηκε. Πήραν την απάντηση από τους φοιτητές. Όπως θα πάρουν και την απάντηση από το λαό στους δρόμους του αγώνα. Στους δρόμους του αγώνα που αυτό επιδιώκουμε να δώσουμε αυτή τη μάχη. Και το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες έδειξε πόσο έχει προσδεθεί η Ελλάδα στα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και κοιτάξτε να δείτε, έδωσε υποσχετική για πολύ μεγάλα κέρδη. Και έδωσε υποσχετική και στους Αμερικάνους για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την προώθησή του στην Ευρώπη, αλλά και στο εφοπλιστικό κεφάλαιο για τη μεταφορά του LNG. Δηλαδή να μετατραπεί η χώρα σε ενεργειακό κόμβο για τα αμερικάνικα συμφέροντα, εκτός του ότι μας βάζει σε απίστευτες
περιπέτειες μετατρέποντας την Ελλάδα σε ένα ξέφραγο αμπέλι που μάλιστα λέει η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση ότι θα ματώσουν για να υπερασπίσουν τα συμφέροντα των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή θα την πληρώσει η χώρα μας με μεγαλύτερη υπερασπίση στα υπερελληνιστικά πολεμικά σχέδια. Να λοιπόν γιατί χρειάζεται να υπάρξει επαγρύπνηση του λαού και απέναντι στη φτώχεια, στην ακρίβεια, στην ανεργία, αλλά και απέναντι σε όποιον στο όνομα της προστασίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων στην πραγματικότητα απειλούν αυτά τα κυριαρχικά δικαιώματα και την ασφάλεια της χώρας. Ωραία. Και τη ζωή των πολιτών.